θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ναι. Θα πάμε στη Νέα Ζηλανδία. Εδώ πέρα βλέπουμε την τεράστια αστυνομική επιχείρηση, η οποία στήθηκε προκειμένου να εξουδετερωθεί ένας ένοπλος 24χρονος, ο οποίος άνοιξε πυρ σε εργοστάσιο όπου και σε εργοτάξιο όπου και εργαζόταν. Να πούμε ότι σήμερα στη Νέα Ζηλανδία ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κυπέλου Ποδοσφαίρου για τις γυναίκες. Δεν κρίνουν οι αρχές ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν δώσει εντολή ώστε να υπάρξει lockdown στην πόλη και να μην κυκλοφορούν κάτοικοι και τουρίστες, και βλέπουμε να τους απομακρύνουν. Ο νεαρός εξουδετερώθηκε. 2 είναι οι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου και του φερόμενου ως δράστη 3. Πρέπει να σας πω ότι αυτός είχε κρυφτεί σε ένα φρεάτιο ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς. Μετά από λίγη ώρα κατάφεραν και τον εξουδετέρωσαν. Ευχαριστούμε. Καμιά Τζένιφερ Λόπεζ, τίποτα δεν έχει, καμιά Σακύρα. Δεν έχω. Δεν έχεις. Μας έχεις πάει στην καταστροφή μόνο. Όχι, θέλω να καταλάβουμε γιατί πολλές φορές πουλάνε όλα αυτά και τα λοιπά. Πουλάνε, γιατί όταν δείχνεις όλα αυτά, θες και κάτι να ξεκουραστεί το μάτι. Να βανδύει ένα μπισμπίκι, κάτι. Όχι. Γεια σου, Αθηνά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.